Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα Παρασκευή θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα στους δικαιούχους. Συνολικά εγκρίθηκαν 1.313.148 αιτήσεις νοικοκυριών που αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% του πληθυσμού της χώρας. Το ύψος του υποδιανομή ποσού ανέρχεται σε 727 εκατομμύρια ευρώ με μέσο ποσό καταβολής ανά εγκεκριμένη αίτηση στα 554 ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να συμπεριληφθούν επιπλέον κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγηση κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος θα ανοίξει εκ νέου κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 έως και τις 26 Δεκεμβρίου. Αισιόδοξος πως θα υπάρξει ισχυρό ενδιαφέρον από την αγορά για τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, εμφανίζεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος επισημαίνει πως οι εξελίξεις θα οδηγήσουν στη δημιουργία 2-3 ανταγωνιστικών πόλων προς τη ΔΕΗ, η οποία θα παραμείνει ισχυρός πυλώνας του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Ο Υπουργός επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και για την εκχώρηση αποκλειστικά λιγνητικών μονάδων και όχι υδροηλεκτρικών. Με πολεμική διάθεση, μεταξύ τους μπαίνουν σήμερα Παρασκευή οι έμποροι στην εορταστική περίοδο. Η ανακοίνωση της περασμένης Τρίτης, με την οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου ζητούσαν τη συνδρομή της πολιτείας ώστε να προστατευτούν τα καταστήματά τους από ενδεχόμενα επεισόδια τις τρεις ερχόμενες Κυριακές που θα λειτουργήσουν, άναψε φωτιές μεταξύ μικρών και μεγάλων στο λιανεμπόριο. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που εκπροσωπεί τους μικρομεσαίους του λιανεμπορίου, έσπευσε να δηλώσει ότι το εμπόριο δεν χρειάζεται αστυνομική προστασία τις ημέρες των εορτών, θεωρώντας το αίτημα αυτό τουλάχιστον επιπόλαιο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δίκτυο τιμών ακυμένη σε 767,93 μονάδες, καταγράφει στα οριακά κέρδη 0,05% σε πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.